με αντίπαλο μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μια πραγματικά από τις παραδοσιακές και μεγάλες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Κατάμεστο το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Έχω την εντύπωση ότι για πρώτη φορά σε αυτή την προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι πραγματικά κατάμεστο εδώ και πολλή ώρα. 45 λεπτά, 50 λεπτά περίπου πριν την έναρξη του αγώνα, το γήπεδο ήταν πραγματικά κατάμεστο από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι με εξαιρετικό ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Η ΤΣΣΚΑ είναι μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Πολλοί λένε ότι είναι και η καλύτερη. Αλλά εκείνο που σίγουρα ενώ με εντολή της FIBA υπάρχει και ο Ντιγκέ, ο Γάλλος, ο οποίος μετά από κλήρωση ο Ολυμπιακός θέλει πάση θυσία τη νίκη. Αν καταφέρει μάλιστα να πετύχει μια νίκη με μεγαλύτερη διαφορά από τους 5 πόντους, ο οποίος έχασε στο πρώτο γύρο, κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον όμιλο. Μαρκάρει στο σουτ. Κουράσεφ. Μόσου. Υπάρχει με τα πόδια να μην δώσουν και διαδρόμους. Είναι πολύ δυσδυτικοί παίκτες της ΤΣΣΚΑ. Και κυρίως όχι ξεμαρκάρει στα σουτ. Μην κάνουν το εγκληματικό λάθος που έκανε ο Παναθηναϊκός χθες. Είδατε ότι του στήξε μία ήττα με 21 πόντους διαφορά. Το εγκληματικό βέβαια εντός αγωγικών. Συγχωρέστε μου την έκφραση. Ο Νιγηριανός, ο Νουόσου, ο Τζον Νουόσου στην πρώτη του βολή. Και από ό,τι με πληροφορούν, ο πρόεδρος της ΠΑΕ αλλά και του ΤΑΚ Ολυμπιακός, ο κύριος Κόκαλης, ανακοίνωσε την απομάκρυνση του Στάθου Διαμαντόπουλου. Κισούρι, αν δεν τον ακολουθήσεις έχεις πρόβλημα. Άλλωστε ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός την απέκλεισε για να φτάσει στο Final Four της Σαραγώσα. Ο Μπέτρα θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ από τον Γιώργο Σιγάλα, θα έχει δικαίωμα και για μία βολή. Κουντάρας Βέτρα. Ο Ερέμιν με το σχήμα που έχει κατεβάσει δεν έχει τον κλασικό σέντερ, επαναλαμβάνω μόνο όσο είναι ψηλός, παίζει κοντά στο καλάθι. Αλλά είδατε ότι η μπάλα κινείται με ταχύτητα στην περιφέρεια. Οι παίκτες παίζουν πολύ και έξυπνα χωρίς την μπάλα, όπως τώρα ο Βέτρα που την πήρε κάτω. Σούρι είναι η πρώτη πάσα στον Βέτρα, είναι μόνο Σιγάλας πίσω για να ο Βέτρα θα ολοκληρώσει. Καλός χειριστής. Στη συνέχεια η σοβιετική πίβο, την μπάλα στον Πανόφ. Το κάρφωμα από τον Καράσεφ, λέει μεγάλο διασκελισμό έχει. Ο Γιάννης Ιωαννίδης ζητά καλύτερο έλεγχο του τίκε. Βρήκε το διάδρομο, όσου έκανε βήματα. Μπακατσιά στη θέση του Σιγάλα. Είδα καλά, το σκορ αν θυμάμαι καλά, 21-17. Τώρα το χειρότερο, όσο πετυχαίνει το καλάθι και φάουλο από τον Μπακατσιά. Πρώτο φάουλο για το Θήμιο Μπακατσιά και δικαίωμα για μια βολή στον Όσο. Που έχει 3 πόντους μέχρι στιγμής. Καράσεφ. Νόσου. Βρήκε το διάδρομο. Το φάουλ από τον Άκητς αυτή τη φορά. Πασούλας που δεν έχει κανένα λόγο να ακολουθεί τόσο μακριά τον Νόσο. Δεν είναι μόνο Γυριανός και Σουτέρ. Ενώ είναι εκρηκτικός και γρήγορος. Κουντέλιν. Αριστερόχειρ. Ο Κουντέλινγκ τελικά θα μαζέψει την μπάλα για τρεις. Λώνονται όχι με τον σωστό τρόπο, ζήτησε να πάει πιο κοντά. Κάποια στιγμή η Ρώστα ήταν έξι μέσα. Κουντέλινγκ πετυχαίνει το καλάθι. Ζήτησε από τους παίκτες να προσέχουν τα λάθη. Αναφέρθηκε στη φάση που έγινε προηγουμένως με τον Rivers που βγήκε εκτός γηπέδου και ζήτησε περισσότερη κυκλοφορία της μπάλας του Γιου. Και αναφέρθηκαν και στην προηγούμενη φάση που βρέθηκαν έξι παίκτες μέσα. Δεν δόθηκε τεχνική ποινή όπως έπρεπε να γίνει. Και... Νόσου πράσο έχει πίσω στην πλάτη τον Φασούλα. Θα κάνει το pivot πάνω σε άμυνα το σουτ. Το Τάρλατς προσπάθησε να την διώξει. Καθώς επιτρεπόταν αυτό όταν είπε. Κισούρι. Νόσου. Θα πάρει το φάουλ από το Φασούλα. Καθαρό φάουλ. Κακός διαμαρτύρος του Παναγιώτης Φασούλας. Υπήρχε επαφή με το σώμα του Νιγηριανού από την αρχή της φάσης. Κοιτάξτε εδώ. Ξανά επαφή. Βέβαια αν ο Λίμαν σφύριζε νωρίτερα η μπάλα θα πεζόταν. Και τώρα ο Κιζούρι. Κιζούρι με τον Τάλλατς. Νόσου. 40-41. Και τώρα Κουτέλη. Καράσεφ με το Rivers. Νόσου. Με 3 δευτερόλεπτα Πανόφ. Αλλά τώρα στη φάση μέσα στη ρακέτα και τώρα τον Άκητς να κρεμιέται στο καλάθι της ρωσικής ομάδας. Νόσου. Το δεύτερο εμίχρον είναι κυρίως να κάνει, γι' αυτό και ίσως δίνει κάποια ξεμαρκάρισμα στο σούτ του Νόσου. Σπύριγμα του.
Δεν υπάρχουν 5 δευτερόλεπτα, κακώς διαμαρτύρονται. Δεν πιέζει ο Νάκητς. Τώρα υπάρχει όμως ολιγορία στην άμυνα του Ολυμπιακού και Νουόσου θα καρφώσει μπάλα στο ελληνικό καλάθι. Κορνέ, πέρασε θαυμάσια την μπάλα, το Κιντσούρι. Θα πάει πιο χαμηλά, ο Κούλτον χωρίς διαφορά ύψους με τον Νάκητς. Κουτέλη και τώρα Καράσεφ. Σκαστή πάσα για τον Κισούρι. Τέταρτο φάουλ για τον Φράνκο Νάκητς. 68-63, 5 πόντι διαφορά. Και time out που ζητάει αμέσως ο Γιάννης Ιωαννίδης. Νόσου. 71. Κισούρι. Καράσεφ. Κουτέλη. Θα καρφώσει την μπάλα. 72-78, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος. Δύσκολα αλλάζουν τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Rivers από μακριά. Πρόκειται να μαζέψει την μπάλα ξανά για 3. Πανόφ για τον Κισούριν. Αυτός για 3 από πολύ μακριά. Το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, θα τελειώσει στο σημείο αυτό. Δυστυχώς είχε τη χειρότερη κατάληξη για την ελληνική ομάδα. Η ΤΣΣΚ έσπασε το ΑΕΚ του Ολυμπιακού σε αυτή την προεμιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.